Είναι Παρασκευή σήμερα και η ενότητά μας για την διατροφή είναι εδώ και με πάρα πολύ ωραίο θέμα. Έχει να κάνει με τα συμπληρώματα διατροφής και το αν είναι η πιο δυναμική μορφή τους αυτή του στοματικού σπρέι. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα με τον Παναγιώτη Ζήση. Καλώς τον. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε καταρχήν πότε έρχεται η στιγμή που λέμε ότι το χρειάζομαι το συμπλήρωμα. Ωραία, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όπως δηλώνει και η λέξη, το συμπλήρωμα συμπληρώνει την ισορροπημένη διατροφή, δεν την υποκαθιστά. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ένα συμπλήρωμα όταν η διατροφή μας δεν είναι επαρκής και δεν είναι ισορροπημένη. Όταν έχουμε μια σοβαρή έλλειψη από κάποιο θρεπτικό συστατικό, η βιταμίνη D για παράδειγμα, που δεν μπορεί να αναπληρωθεί μόνο από τη διατροφή ή μόνο από τον ήλιο τώρα από το χειμώνα. Άρα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα συμπλήρωμα. Και φυσικά όταν έχουμε κάποια διαγνωσμένη δυσαπορρόφηση, ένα ιδιοπαθές φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου, μια νόσο του Crohn για παράδειγμα, που δεν γίνεται σωστή απορρόφηση. Στο έντερο, εκεί πέρα χρειαζόμαστε κάποιο συμπλήρωμα το οποίο θα μας βοηθήσει. Μάλιστα. Βεβαίως είναι αρκετές οι μορφές που κυκλοφορούν τα συμπληρώματα, τις βλέπουμε πολύ γρήγορα. Είναι οι πιο διαδεδομένοι, είναι τα δισκία, είτε για κατάποση, είτε τα μασόμενα, είτε τα αναβράζοντα, τα σιρόπια. Φυσικά για τα παιδιά δίνουμε συνήθως κάτι σαν καραμελάκια, σαν ζελεδάκια. Και το πιο καινοτόμο προϊόν είναι αυτό το οποίο είναι σε μορφή στοματικού σπρέι. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν να επιλέξουμε αυτό το συμπλήρωμα διατροφής? Για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί η απορρόφηση είναι ταχύτερη. Και αυτό συμβαίνει διότι παρακάμπτεται το γαστρεντερικό σύστημα, ο γαστρεντερικός σωλήνας, και η απορρόφηση γίνεται από τα τριχοειδή του φλεβικού συστήματος κατευθείαν και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τον τρόπο. Από την άλλη, όμως, εκτός από ταχύτερη απορρόφηση, έχουμε και καλύτερη απορρόφηση, το οποίο σημαίνει σε μεγαλύτερη και μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα. Άρα λοιπόν είναι πιο πολύ εύληπτο από τον οργανισμό. Mm-hmm. Ένα χάπι γενικότερα περνάει από το στομάχι μας, απορροφάται στο έντερο, στη συνέχεια πηγαίνει στο ύπαρ, μεταβολίζεται. Όλη αυτή τη διαδικασία την αποφεύγουμε γιατί περνάει κατευθείαν στην κυκλοφορία. Την παρακάμπτουμε και όπως λες από τα τριχοειδή κατευθείαν στην κυκλοφορία. Επιπροσθέτω σε αυτό το επιχείρημα, πάμε να δούμε και αυτή την κάρτα. Δεν χρειάζεται στη μορφή στοματικού σπρέι κάποιο μέσο εντός εισαγωγικών το οποίο βοηθάει στην απορρόφηση. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι οι λιποδιαλυτές βιταμίνες όπως η D χρειάζεται να την τρώμε με μια λιπαρή τροφή για να βοηθηθεί καλύτερα η απορρόφηση. Ξέρουμε ότι ο σίδηρος καλό είναι να λαμβάνεται με βιταμίνη C. Ο ίδιο ξέρουμε ότι καμιά φορά στο ίδιο συμπλήρωμα, όταν συνυπάρχει το ασβέστιο και ο σίδηρος για παράδειγμα, το ένα ανταγωνίζεται το άλλο, επομένως εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Όλα αυτά τα λύνουμε με τη μορφή του στοματικού σπρέι. Και υπάρχουν και ειδικότερες περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις χρονίων νόσων του γαστρεντερικού που η μοναδική λύση εκτός από την ενέσιμη μορφή είναι η μορφή του σπρέι. Και σας δίνω διάφορα παραδείγματα. Είναι ό,τι έχει να κάνει με το πεπτικό σύστημα, δηλαδή διάφορες γαστροαργίες, το έλκος του στομάχου, χειρουργικές επεμβάσεις βαριατρικής, η γαστρεκτομή. Όλες αυτές οι περιπτώσεις εκεί πέρα συνήθως έχουμε πρόβλημα με τη βιταμίνη Β12. Άρα λοιπόν θα πρέπει να την πάρουμε σε ενέσιμη μορφή ή καλύτερα να την πάρουμε σε μορφή στοματικού σπρέι. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν και αυτά τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, όπως η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα, το σύνδρομο βαχαίρωσης εντέρου μετά από εντερεκτομή, που εκεί πέρα απορροφώνται πολλά θρεπτικά συστατικά αναλόγως με το τμήμα του εντέρου το οποίο έχει γίνει η εκτομή. Άρα, εκεί πέρα καλύτερα να την πάρουμε κατευθείαν μέσω του στοματικού σπρέι, κατευθείαν στην κυκλοφορία. Και διάφορες μορφές κακοήθους ανεμίας, που εκεί πέρα χρειάζεται B12 και φιλικό οξύ, χρειάζεται και σίδηρος, χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρθει. Σε μορφή σπρέι γίνεται καλύτερα η απορρόφηση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτή την εκδοχή τους. Και σας δίνω και ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, ότι τα συστατικά, τα έκδοχα που περιέχονται δεν είναι σε σχέση με τα χάπια πιο καθαρά. Δεν έχουμε δηλαδή σταθεροποιητικά του χρώματος, δεν έχουμε σταθεροποιητικά της υφής, δεν έχουμε ζελατινώδεις χρωστικές ουσίες. Και φυσικά δεν χρησιμοποιείται στο στοματικό σπρέι, εννοείται ότι δεν χρησιμοποιούνται προωθητικά αέρια, αφού υπάρχει η κλασική μηχανική αντλία η οποία βοηθάει να γίνει η έγχυση καλύτερα. Λοιπόν, τι είναι αφορμή για να κάνουμε αυτή την συζήτηση? Την έδωσε εγώ στη γενική μου εξέταση με προτροπή του διατροφολόγου μας, του Παναγιώτη Ζήση. Ζητώ να δω και τα επίπεδα βιταμινών. Κλασικά, όπως συμβαίνει με τους περισσότερους Έλληνες, με την πλειοψηφία των Ελλήνων, παρότι είμαστε ένας λαός που ζούμε σε μια ηλιόλουστη χώρα, ήταν ελλειμματικά τα επίπεδα της ΔΕΠ. Είχε την καλοσύνη ο καλός συναδελφός σου, ο Κωνσταντίνος ο Ξένος, να μου στείλει αυτές τις συσκευασίες, που είναι η ΔΕ. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα πώς τα εφαρμόζω, πώς τα χρησιμοποιώ τα στοματικά σπρέι, και τη βιταμίνη K2, που είναι για περισσότερους ψεκασμούς την ημέρα,
Η ΔΕ είναι για έναν ψεκασμό. Και πάλι το έκανα σε συνεννόηση με τον διατροφολόγο μας. Δηλαδή βλέπω στα αποτελέσματα των ιατρικών μου εξετάσεων ότι δεν έχω επάρκεια, εν πάση περιπτώσει, ότι είμαι ελλειμματικός σε αυτό. Του τηλεφώνησα, θέλω να πω, μην πειραματιζόμαστε μόνοι μας, μου είπε ο γνωστός, η Συνυφάδο, ο Μπατζανάκης κλπ. Καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς γίνεται η αποτελεσματική εφαρμογή. Λοιπόν, ψεκάζουμε είτε κάτω από τη γλώσσα, είτε στη μέσα μεριά του γλενογόνου του μάγουλου. Η απορρόφηση είναι εξίσου καλή και στα δύο σημεία. Περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα, περίπου 10 πριν καταπιούμε, και στη συνέχεια περιμένουμε περίπου μισό λεπτό, συγγνώμη για το. Μισή ώρα, προκειμένου να ξεπλύνουμε με νερό ή να καταναλώσουμε τροφή. Εγώ τρώω πιο γρήγορα. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, θέλει μισή ώρα καλύτερα. Άρα ήταν χρήσιμο. Και έτσι γίνεται η καλύτερη απορρόφηση. Τώρα, από την άλλη όμως μπορούμε να βρούμε πολλά τέτοια συμπληρώματα. Εννοείται ότι η ναυαρχίδα εντός εισαγωγικών του στόλου είναι η βιταμίνη D, και μάλιστα έχω να σας πω και για μια μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα, γιατί υπάρχει ειδικό συμπλήρωμα και για τα νεογνά, και μάλιστα στα νεογνά λοιπόν είδαμε ότι η αύξηση της βιταμίνης D σε φυσιολογικά επίπεδα συνέβη καλύτερα όταν η συμπληρωματική αγωγή έγινε με τη μορφή στοματικού σπρέι. Έχουμε τη βιταμίνη Β12, η οποία είναι πολύ χρήσιμη σε μορφή στοματικού σπρέι, γιατί υπάρχουν συνηθισμένα προβλήματα στο στομάχι. Η βιταμίνη Β12 για να απορροφηθεί χρειάζεται ένας παράγοντας ο οποίος ονομάζεται ενδογενής παράγοντας, ο οποίος εκρίνεται από το θόλο του στομάχου. Άρα, όταν υπάρχουν διάφορα προβλήματα στο στομάχι, δεν απορροφάται και καλά από το γαστρεντερικό. Επομένως, σε μορφή στοματικού σπρέι έχουμε τη μέγιστη απορρόφηση. Ο σίδηρος. Ο σίδηρος επίσης πολύ σημαντικός, διότι σε πολλά άτομα ο σίδηρος δεν είναι και τόσο ανεκτός. Είτε στο στομάχι, τους πιάνει πόνο στο στομάχι, για παράδειγμα, είτε στο έντερο, γιατί πιάνει τη γνωστή δυσκυλιότητα. Άρα λοιπόν σε μορφή στοματικού σπρέι δεν έχουμε αυτά τα συμπτώματα του γαστρεντερικού. Από την άλλη όμως έχουμε και τη βιταμίνη K2, η οποία σε συνδυασμό με τη βιταμίνη D γίνεται η μέγιστη προσκόλληση του ασβεστίου στα οστά, άρα συνδράμει πάρα πολύ με τη βιταμίνη D να έχουμε την μέγιστη μεταλλοποίηση του ασβεστίου στα οστά. Η κουρκουμίνη υπάρχει σε συμπλήρωμα στοματικού σπρέι. Ο κουρκουμάς είναι... το συχαίνω με τον κουρκουμά. Δεν έχει τη γεύση. Ο κουρκουμάς είναι πολύ γνωστός για τις αντιοξυδοτικές του ιδιότητες. Φυσικά η βιταμίνη C, έτσι ο πολλής κόσμος την παίρνει, ειδικά τώρα το χειμώνα. Και υπάρχουν και ειδικά συσκευάσματα και για την εγκυμοσύνη και για αποκλειστικά χορτοφάγους, vegans, αλλά και συσκευάσματα για το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια, τα οποία βοηθούν ιδιαίτερα τις κυρίες. Από και ένα σύμπλεγμα βιταμίνων. Το κλασικό, το πολυβιταμινούχο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Είστε επανειδήν την άλλη εβδομάδα. Πάμε στα social της TRT.